Καλησπέρα φίλε κρατή του Λίμπερο 107,4 του ανανεωμένου Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 του τεράστιου ιντερνετικού αθλητικού πόρταλ που αφορά την δισογραφία του ΠΑΟΚ σε όλα τα μήκη και πλάτη που εμφανίζεται το όνομα ΠΑΟΚ σε αυτόν τον πλανήτη. Από παντού, όπου και να πας υπάρχει ΠΑΟΚ. Σήμερα 18 χρόνια μετά την μαύρη εκείνη μέρα για το Σύλλογο, το δυστύχημα των Τεμπών στις 4 Οκτωβρίου του 1999, μια μέρα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων όσων τη ζήσαμε, μια μέρα η οποία κατά τα ψέματα σημάδεψε την ιστορία του Συλλόγου και βέβαια όλες τις οικογένειες των παιδιών που τόσο άδικα και άδοξα χάθηκαν στα Τέμπη. 20 χρόνια μετά έχουμε τούνελ, αλλά ελπίζουμε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Βαριά μέρα για τον ΠΑΟΚ, όμως έχουμε μάθει εδώ και 18 χρόνια να ζούμε με αυτήν, σε αντίθεση με τα παιδιά τα οποία χάθηκαν τόσο άδοξα εκείνη τη μαύρη μέρα μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό με 1-1. Δημήτρη. Δύσκολη μέρα. Κάθε χρόνο αυτή η μέρα είναι δύσκολη. Και δεν ισχύει όμως αυτό που λέγεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι να μην τους θυμόμαστε μόνο. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Πραγματικά έχω όχι για την αίσθηση. Είμαι βέβαιος ότι το σύνθημα ακούγεται σχεδόν κάθε Κυριακή όπου παίζει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα υπάρχει άλλο θέμα. Αυτό που έγινε πέρυσι με το τελικό κυπέλλου ήταν κάτι φοβερό. Η πρωτοβουλία των ίδιων των παιχτών του ΠΑΟΚ να πάνε στο μνημείο των Τεμπών. Δεν τους θυμάται ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος κάθε τέτοια μέρα Οκτωβρίου. Γιατί δηλαδή δεν είναι μια ανάμνηση, μια μνήμη που ζωντανεύει μόνο σήμερα. Και αυτό πιστεύω θα ισχύσει και για πολλά ακόμα χρόνια. Εδώ η φανέλα του ΠΑΟΚ έχει την ημερομηνία αυτή ραμμένη κάθε χρόνο σε κάποιο σημείο. Τη βλέπουν όλοι κάθε μέρα. Δεν είναι ένα γεγονός το οποίο ξεχνιέται στη χρονιά. Είναι όπως κάνουν όλοι Χριστούγεννα και Πάσχα που θυμούνται το παιδικό χωριό ΣΟΣ και το... Είναι κάτι το οποίο είναι αποτυπωμένο στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Και λογικά είναι αποτυπωμένο στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα η δισογραφία τρέχει. Είναι πολύ γεμάτη η μέρα. Έχει πολλά αθλητικά γεγονότα, έχει παιχνίδια. Ουσιαστικά ξεκινάει η σεζόν. Στο μπάσκετ ξεκινάει η σεζόν. Και το μπάσκετ θα γεμίσει τις εβδομάδες. Παίζει η Ευρώπη, η ομάδα μπάσκετ. Σήμερα έχει κύπελο, την άλλη εβδομάδα Ευρώπη, πρωτάθλημα. Γεμάτη σεζόν. Το ίδιο ισχύει για την ομάδα handball που παίζει σήμερα πρωτάθλημα και έχει και Ευρώπη. Η ομάδα βόλεϊ σιγά σιγά επίσης θα έχει πρωτάθλημα και Ευρώπη. Άρα τα μεσοβδόματα θα είναι πολύ πιο γεμάτα πλέον. Το ποδόσφαιρο θα ξεκουράζεται μεσοβδόματα για να παίζει Κυριακές και να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Αν τα καταφέρει. Πώς θα τα καταφέρει να το διεκδικήσει, νομίζω εγώ. Καλά, εντάξει, αυτό για να μην το καταφέρει πρέπει να βάζει κανένα αυτόν κόλλο σε κάθε παιχνίδι. Που όχι ότι είναι απίθανο να το ζήσουμε βέβαια, αλλά δεν πιστεύω η Κατεμιά θα φύγει. Πώς θα φύγει, δεν θα φύγει. Θα φύγει η Κατεμιά, δεν γίνεται. Αυτή η ομάδα όπως έχει ξεκινήσει και με τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει, δείχνει όμως ότι πολύ δύσκολα θα χάνει, πάρα πολύ δύσκολα θα χάνει, και πρέπει απλά να βρει τους τρόπους για να κερδίζει πιο εύκολα. Είναι σε αυτό το οριακό σημείο. Εκτιμώ ότι παρά τη γενική απεσιοδοξία για ό,τι έγινε την Κυριακή, γιατί αυτό το Σάββατο, γιατί αυτό επηρεάζει, μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Εντάξει, δεν γίνεται. Εσύ, ναι. Κοίτα, το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι από όσους μιλάω είναι ότι λένε ότι τώρα είναι το εύκολο πρόγραμμα. Τώρα, παιδιά, δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο πρόγραμμα. Τώρα είναι η φάση που πληρώνεις τα λάθη του καλοκαιριού.
και θα μπορούσε να μην τα πληρώσει αν ήσουν λίγο πιο κολόφαρδο στη Ριζούπολη με το δοκάρι του Μακ ή να μην έτρωγε σε αυτόν τον γκολ. Τα χαιρετίσματά μας στη Σοφία Ντουντούρη που τη βλέπουμε στον Αντένα, την αγαπάμε, είναι φίλοι μας, τη στηρίζουμε στην εκπομπή της Face Κορδά. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Πάοκ ήταν λίγο πιο κολόφαρδος και, έβαζε τον γκολ στη Ριζούπολη και δεν έτρωγε αυτή την παροδία που φάγει στη Λάρισα. Ωραία, σήμερα θα ήταν πρώτος με 3 βαθμούς διαφορά. Ακόμα και έτσι, για τον Πάοκ ο χρόνος είναι υπέρ του, δεν μπορεί να είναι κατά του. Και εγώ τώρα ακούω Βερεσέ, δηλαδή θα παίξουμε, ξέρω εγώ, θα είμαστε πιο καλά δομημένοι σαν ομάδα και θα παίξουμε στην Τρίπολη και θα είναι χειρότερα από το ότι παίξαμε στο Λεβαδία Κοπότη αγωνιστική. Δεν είναι έτσι. Τότε θα είμαστε πιο ομάδα. Θέλω να πιστεύω. Για μένα το σημαντικότερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι... δεν είναι τόσο το αγωνιστικό που σε βάθος χρόνου θα φτάσει σε κάποια επίπεδα. Ωραία, είναι το γύρω-γύρω. Και εντός ΠΑΕ εννοώ γύρω-γύρω, εντάξει. Είναι θέμα η απουσία κόσμου στην Τούμπα. Ειδικά αυτή την περίοδο που είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτή... Ναι, αλλά δεν έχεις την Τούμπα απώλειες. Δεν έχεις, αλλά οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Τα μάτια της Τούμπας θυμίζουν τελικούς. Ο Ολυμπιακός προχθές έχασε από τον Ατρόμητο, αλλά ήταν πολύ διαφορετική η αίσθηση του παιχνιδιού. Δηλαδή, φάση δεν έκανε. Δεν μπορούσε να κάνει φάση. Δες όμως πώς πίεζε. Δες ότι ο Ατρόμητος δεν πέρασε το κέντρο στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, και τι έκανε ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι ποδοσφαιρική αδυναμία. Εντάξει. Ναι. Αλλά η προσπάθεια, η τόνωση ήταν. Ήταν διαφορετική εικόνα από άλλα παιχνίδια. Και τα πινελίδια και μετά το 70 διαφορετική εικόνα ήταν από αυτά τα παιχνίδια. Και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Τέλος πάντων, η Τούμπα όντως θα παίξει τον ρόλο της. Το χειρότερο δεν είναι ότι τα αποτελέσματα στην Τούμπα τα πήρες. Μισό μηδέν, ρε, αγόρι μου, τα πήρες. Ωραία. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα η αίσθηση στην ομάδα της υποστήριξης του κοινού. Δεν υπάρχει ακόμα αυτό. Δηλαδή, εκτός έδρας είχες κόσμο και στη Λιβαδιά, είχες κόσμο, ξέρω εγώ, και στη Ριζούπολη, αλλά δεν έχεις πάρει ακόμα, και στη Λάρισα έχεις. Αλλά δεν έχεις πάρει ακόμα την αύρα. Από άμα είναι η αύρα του Facebook, μην την πάρουμε και ποτέ. Δεν είναι. Αλλά δεν είναι. Εντάξει, θα χρειαστεί να περάσουμε αυτό το διάστημα. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν η ομάδα κρατήσει μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη, που είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι με κόσμο, και είναι εκεί, είναι ένα βαθμό πάνω, ένα βαθμό κάτω, δεν έχει σημασία, αλλάζει μετά το έργο. Και ας παίζω μετά σιγά, λες και έχω την Μπαρτσελόνα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λες και θα παίζουμε με τη Βιγιαρεάλ εκτός έδρας και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Σιγά. Θα παίζω, ξέρω εγώ, με την Τρίπολη με κορυφαίο παίχτη το Μανιά. Πολύ καλός Μανιάς, που λέγα πράγματα. Καλός είναι. Ναι, με κορυφαίο το Μανιά, κορυφαίο και το Σταύρο τον Τζουκαλά. Εντάξει, και θα πάω, ξέρω εγώ, και θα φοβηθώ. Δεν είναι έτσι. Ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας. Λοιπόν, η ΠΑΕ έχει θέματα οικονομικού περιεχομένου. Χθες πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση. Σε λίγο θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και γιατί αποφασίστηκε αύξηση κεφαλαίου 15 εκατομμυρίων ευρώ. Και πού ακόμα. Από εκεί πέρα η ποδοσφαιρική ομάδα δεν έχει πολλά άλλα ζητήματα. Έχουν όλα τα υπόλοιπα τμήματα, γεμάτη μέρα και θα αναφερθούμε στην ποδοσφαιρική ομάδα των γυναικών που έχει αγώνα Champions League, στην ομάδα του μπάσκετ βεβαίως που έχει πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Άρη στο κύπελο, για την ποδοσφαιρική ομάδα των γυναικών που έχει, είπαμε, αγώνα, ναι, για το handball που έχει πρωτάθλημα και όλα αυτά στην πρώτη ώρα. Σχετικό με αυτό που αναφέραμε, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και όλα τα μέλη της ομάδας μπάσκετ εκφράζουν τα θερμά τους συλληπιτήρια στον Κώστα Βασιλιάδη και στην οικογένειά του για τον θάνατο της αγαπημένης του μητέρας που έφυγε σήμερα από τη ζωή μετά από γενναία μάχη αρκετών ετών. Κουράγιο, Κώστα, γράφουν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είχαμε και άλλη δισογραφία, βεβαίως. Τώρα είπαμε για τα ποδοσφαιρικά, τα όσα συμβαίνουν εντός ΠΑΟΚ, γιατί είχαμε και άλλα
κόμικο-τραγικά πράγματα και χθες, ημέρα απεργίας. Για το ένα γεγονός, μάλιστα, υπάρχει η αίσθηση ότι επίτηδες συνέβη όλη αυτή η παραπληροφόρηση με πρωτοσέλιδα χθεσινά, σε ημέρα που απεργούσαν οι δημοσιογράφοι. Και αναφερόμαστε στη σύμπτωση αυτή, όλες οι εφημερίδες που πρόσκειται στον Ολυμπιακό να πέσουν στην παγίδα του ίδιου θέματος. Ένα θέμα που... Ποια παγίδα, νομπέπι ήταν. Ναι, αλλά ήτανε... ξεφτυλίστηκαν τελικά. Έχουν πρόβλημα να ξεφτυλιστούν αυτοί, ρε Δημήτρη. Πλάκα μας κάνεις, δε φίλε. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν... Ο άλλος που έκανε τρεις καταγγελίες και στις τρεις έπεσε έξω. 0-3 είχε. 0-3. Μεγάλος Κούγιας, φίλε. Στηρίζουμε Κούγια. Αληθεύει θα τιμήσει πάει ΠΑΟΚ τη Βατίδου στο παιχνίδι με τη Λαμία. Το είχε μια πληροφορία, το τσέκαρες. Με τη Λαμία. Ναι. Έχει σχέση με τη Λαμία, Βατίδου. Όχι, έχει με τον Κούγια. Είχε παλιά. Είναι η μητέρα των παιδιών του. Σαν χρυσοχέρα. Είναι και κλεισμένο το θηρόν, δεν μπορεί να μπει. Γιατί δε. Θα μπει. Λοιπόν, ναι, είναι αυτά τα δύο-τρία θέματα που αφορούν έμεσα τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για γκάφες ολκής και από τους ερυθρόλευκους, αλλά και από εδώ τους Βυσσινή, τον Κούγια δηλαδή, γιατί η Λάρισα... Δεν έχει σχέση. Η Λάρισα, παρότι υπάρχει μια αντιπάθεια γενική μεταξύ των δύο ομάδων, είμαστε υποχρεωμένοι να διαχωρίσουμε τη Λάρισα από τον κύριο Κούγια. Ναι, γιατί δεν τον στηρίζουν και όλα σε αυτά που κάνει, όλα. Ναι. Ο άνθρωπος χθες για το συλλαλητήριο που κάνανε οι οπαδοί της ΑΕΛ. Μυθική ανακοίνωση. Έγραψε εσύ ότι θα επέμβει το τμήμα για τους ανήλικους και υπάρχει κατασυρωή από πλάνηση ανηλίκων. Ναι, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, εκεί δεν σώζεται η κατάσταση εκεί. Δεν σώζεται. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα φύγει, τόσο καλύτερα για την ΑΕΛ, μήπως και σωθεί. Γιατί δεν σώζεται. Ποδοσφαιρικά είναι δύσκολο πάντως. Ναι, αυτό επηρεάζει. Όλο αυτό το θέμα επηρεάζει και την ομάδα. Άρα έχουμε και αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι αυτή η πληροφορία που έδωσε ο Ολυμπιακός στους δημοσιογράφους και την ανέδειξαν χθες, ότι κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ με αφαίρεση βαθμών, γιατί ο συνεργάτης του Λουτσέσκου, ο Μπάτσι, απόθυσε τον Κατσικογιάννη. Θεώρησαν ή είχαν σίγουρο ότι θα κατηγορηθεί ο ΠΑΟΚ με βάση το άρθρο 20 του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ. Αυτό το άρθρο είναι περί βίας. Είναι το άρθρο που κατηγορήθηκαν αυτοί πέρυσι και το ξέρουν καλά για ό,τι έγινε και με το Λασκαράκι κτλ. Ένα άρθρο το οποίο έπρεπε να ξέρουν αυτοί λόγω της εμπειρίας που έχουν σε θέματα. Ότι αναφέρεται καθαρά, ξεκάθαρα σε τραυματισμό αξιωματούχου αγώνα. Και το πήραν, το τράβηξαν και το έφεραν στα μέτρα τους για να δημιουργήσουν εντύπωση ότι θα τιμωρηθεί ή πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ με αφαίρεση βαθμών, γιατί έγραψε ο Κατσικογιάννης πως τον απόθυσε ο συνεργάτης του Λουτσέσκου. Το γράψαν, το τράβηξαν, το έβγαλαν πρωτοσέλιδο, πρωτοθέμα. Κατά σύμπτωση όλα τα μέσα που πρόσκειται στον Ολυμπιακό. Και φυσικά δημιουργήθηκε ένα ζήτημα, γιατί είχαν απεργία οι δημοσιογράφοι και δεν μπορούσε να γίνει ρεπορτάζ τι πώς να διαψευστεί. Σήμερα φαίνεται το τι ακριβώς συνέβη και το ότι κατηγορεί το ΠΑΟΚ με άλλο άρθρο, βεβαίως, το άρθρο 11, όπου είναι συνυπεύθυνη η ΠΑΟΚ για αυτό που κατηγορεί το ότι έκανε ο άνθρωπός της, ο συνεργάτης του Λουτσέσκου, ο οποίος είναι και ένα θηρίο, δεν είναι να σε πιάσει αυτό, δεν είναι. Λάθος έκανε, βεβαίως. Ποιος έκανε λάθος? Αυτός που έσπρωξε το διαιτητή. Καλά τον έκανε. Δεν είναι. Και εσύ ήθελες να τον σπρώξει. Δεν θα το κάνω. Δεν θα κατηγορείς ποτέ κανέναν που θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν. Εγώ ήθελα και κλωτσιά του δώσει, αλλά θα είχαμε μετά το άρθρο 20 και τόσο. Πρόστιμο για την ΠΑΕΠΑΟΚ, αυτή είναι η ποινή έως 90.000 ευρώ. Και πιο επιθετικό πάγκο θέλω. Δεν γίνεται να δικαιώνεται αυτός που προβαίνει σε χειρονομίες και σε ενέργειες και σε σδοξήματα. Δεν είναι χειρονομία. Πώς δεν είναι? Χειρονομία δεν είναι όταν... Δεν διαψεύδεται ότι τον έσβρωξε. Άμα ήταν ψέματα, οκ. Okay. Αλλά το έγραψε. Ο Κατσικογιάννης Υπήρου. Και ο Μάνταλος Καβάλας. Ο Μάνταλος, ο οποίος λειτουργούσε σαν πρώτος διαιτητής. Έχει πάρει εργολαβία το να ακυρώσει τον Λουτσέσκου στον πάγκο, να μην μπορεί να κουνηθεί. Το έκανε την πρώτη αγωνιστική, το έκανε και την έκτη.
και η Λάρισα από την άλλη να παρτάρει. Μόνο μπαλέτα δεν έφερε η Λάρισα να χορεύουνε την ώρα του αγώνα. Ο Μάνταλος που τον φέραμε να παίξει και φιλικό εδώ. Να πάρει και μεροκάμα το τζάμπα. Μην αρχίσω τον άντε. Ιδέα θα ήταν να βραβευτεί η Βατίδου με το χρυσό τακούνι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό αφορά τον Κούγια, ο οποίος, για να το συμπληρώσουμε, κατήγγειλε αρχικά τον Γιώργο Σαββίδη. Ότι ήταν παρόν στο γήπεδο και ότι έκανε χειρονομίες και ότι η συνοδεία του δημιούργησε πρόβλημα κτλ. Ο Σαββίδης απάντησε ότι δεν ήμουν εγώ εκεί, το έκανε χιουμοριστικό, το πήρε πίσω ο Κούγιας. Ναι, κάναμε λάθος. Δεν ήταν ο Γιώργος Σαββίδης, ήταν ο Νίκος Σαββίδης. Ούτε αυτό το πέτυχε. Ούτε ο Νίκος Σαββίδης. Δεν ήταν ούτε ο Νίκος Σαββίδης. Απάντησε πάλι ο Γιώργος. Και είναι και εύκολο το επίθετο. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένας Νίκος Σαββίδης, ρε φίλε. Ναι, ο συγκεκριμένος. Ναι, ο συγκεκριμένος σίγουρα δεν ήταν. Ναι. Ούτε αυτό το πέτυχε. Ναι. Δεύτερο airball από τον Γκούγια. Τρίτη καταγγελία για τον Μαουρίτσιο, ο οποίος και καλά ήταν σε μια φάση που χτύπησε ο Ντέλετιτς ή ποιος άλλος. Όχι, ο Κρισμάν. Ο Κρισμάν. Ούτε αυτό το πέτυχε. 0-3. Στη φάση εκείνη ήταν ο Ζαμπράνο και κρίθηκε το διαιτητή φάση, δεν τίθεται κάποιο θέμα. Τρεις καταγγελίες και οι τρεις άστοχες από τον Κούγια που είναι σε μια παράξενη φάση. Είναι λίγο... Έτσι ήμουν μια φορά μετά από ένα πάρτι στην Πεντέλη. Έτσι ακριβώς που ήμουν. Δεν πετύχαινες κανέναν. Τίποτα, ρε. Χαιρετούσες τον Κώστα και ήταν η Μαρία. Τίποτα, σου λέω. Μιλάμε 0 στα 10 πρέπει να είχα. Ναι. Λοιπόν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το διασκεδάζουμε. Γιατί τέτοια αστοχία σε καταγγελία δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε ο Χρύσανθος. Εντάξει. Χρύσανθος. Δεν μπορείς να καταγγέλεις τρεις ανθρώπους και να κάνεις και στους τρεις λάθος. Στους δύο να μην πετυχαίνει στον ίδιο γήπεδο και στον άλλον που ήταν στο γήπεδο να κάνει λάθος το όνομά του. Είναι κωμικό το συγκεκριμένο. Ένας φίλος γράφεται σε αυτή την φάση στο τέλος. Το 20χρονο παιδάκι με το κουστούμι που είναι τεχνικός διευθυντής δεν έβριζε, αναφέρεται στην ΑΕΛ. Εντάξει. Έγιναν πολλά και διάφορα εκεί στο τέλος του παιχνιδιού. Ο Κατσικογιάννης θα μείνει σπίτι του για κάνα δύο μήνες για να σκεφτεί τα λάθη του. Και θα δούμε και με το Μάνταλο τι θα συμβεί, γιατί πράγματι σαν να έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες ο συγκεκριμένος διαιτητής που είναι από τους παλιούς. Είναι από τους παλιούς. Πάει πολύ επαγγελματικά. Ναι. Δηλαδή πάει με το γράμμα του κανονισμού για να σε σκίσει εκεί που θέλει. Ενώ αντιλαμβάνεσαι ότι το γράμμα του κανονισμού πολλές φορές έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το πνεύμα του κανονισμού. Ο Μάνταλος το πάει by the book 100% για να μην μπορεί να του πει τίποτα. Αφού ρε φίλε φώναξε ο προπονητής στη Λιβαδιά. Ρε εσύ διάλογο κάνανε οι δυο τους. Φώναξε, του έκανα μια προειδοποίηση, τον έβγαλα. Ωραία. Προχθές. Κόκκινη στον κουλούρι. Κάτσε ρε φίλε, ναι, κόκκινη είναι βάση κανονισμού, αλλά εδώ πέφτει ξύλο 88 λεπτά και δεν έχει πει τίποτα. Α, κόκκινη είναι. Και το λένε και δική μας. Εκεί είναι που με γυρνάει το μάτι. Ότι είναι κόκκινη. Ότι, όχι, αυτό δεν. Πρώτα απ' όλα, αν είσαι παοξής, απαγορεύεται να πεις είναι κόκκινη, χωρίς να συμπληρώσεις, αλλά δεν γίνεται να το δώσεις όταν έχουμε 88 λεπτά κάτς. Είναι κόκκινη. Είναι κόκκινη σε ένα άλλο παιχνίδι. Γιατί το κάνεις και εσύ αυτό και μου είναι σπαστά νεύρα. Είναι κόκκινη. Σε ένα άλλο παιχνίδι είναι κόκκινη. Ωραία. Σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι κόκκινη. Και δεν φταίει ο Κουλούρης που έχει τεράστια μύτη ο Φάρκας στην τελική. Αν το πας έτσι. Θέτεις... Που γυρνάει, που η φωτογραφία προφίλ είναι μεγαλύτερη από την αμφάζ. Θέτεις... Εντάξει, δεν φταίει. Πήγε κάρφωσε τη μύτη του. Έχει ένα ράμα ο Κουλούρης στον πράτσο. Όπως τον βρήκε έτσι, έχει ένα ράμα. Τον έκοψε. Θα κάνουμε καταγγελία.
Μου έκανε λάθο τον παίκτη, που ήταν άλλο. Όχι, η μύτη αυτή ήταν σίγουρα. Τη ρίτσα. Ο Παραφέστας ήταν. Ναι. Ναι, θα πάμε στο διάλειμμα για να τα βάλουμε όλα με τη σειρά. Κάτι θέλω να πω και με διακόψετε. Όμως. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να πει άλλα, Δημήτρη. Κάτι θέλω να πω για το. Θα το θυμηθεί μετά. Δεν είναι τίποτα. Κάτι υπόθηκε στη Γενική Συνέλευση για γήπεδο πάλι. Θα τα πούμε σε λίγο, με το που επιστρέψουμε. Ένας φίλος μας γράφει ότι να δουν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ το βίντεο με το επεισόδιο στο τέλος με τον Γκούγια. Δείχνει τι λέει στον Καντουρί, τον Φτίνη, τον Βρίζε κτλ. Πιστεύετε, παιδιά, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ασχολείται, είναι δημοσίως. Δημοσίως δεν ασχολείται. Ναι, η νομική υπηρεσία του ΠΑΟΚ προφανώς και το έχει δει από το βίντεο. Μαζί μας ο Γρηγόρης Ατρίδης, ο οποίος είναι και ο παρτενέρ του Κώστα του Βασιλόπουλου της νέας μεταγραφής του Λίμπερο 108,4 στην εκπομπή Full Επίθεση που ακολουθεί στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Λίμπερο 108,4. Ο Γρηγόρης, παρότι τέλος πάντων θα ταξίδι χθες με έμφαση παραβρέθηκε ως μέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, δεν επιτέλεσε δηλαδή δημοσιογραφικό έργο. Ναι, ναι, όχι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα το παρόν έδωσα και δεν μεταφέραμε καμία πληροφορία για πουθενά. Όταν γράψαμε ότι ήταν 6-7 μικρομέτοχοι, εννοούσαμε και τον Γρηγόρη. Ναι. Ωραία. Είχα και είναι σε τότε θέση να μας πει τα βασικά. Τα βασικά. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Υπήρχε μια έκτακτη Γενική Συνέλευση την οποία τη γνωρίζαμε τον τελευταίο μήνα. Υπήρχε και σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όπως είναι υποχρεωμένη να κάνει σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις. Σωστά. Και απλά σε αυτήν ουσιαστικά θα έπρεπε να αποφασιστεί, γιατί αυτό ήταν και το βασικό θέμα της κουβέντας, το ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η οποία προκηρύχθηκε πλέον. Κάνουμε μια χάρη όμως, μην αρχίσεις και λες τις μετοχές και τα νούμερα και αυτά. Εντάξει, κάποια βασικά. Τι? Κάποια βασικά νούμερα θα πούμε. Επειδή σε βλέπω άνοιξε το Δευτέρι. Εντάξει, δεν γίνεται να μην δώσουμε. Κατσαρή θυμίζεις. Τσορμπατζόγλε, εσύ που είσαι των σημειώσεων γενικότερα, στήριξε με. Ένα πράγμα, ρε παιδί μου, μόνο. Γιατί αποφασίστηκε αυτό το συγκεκριμένο ποσό. 15 εκατομμύρια. Καταρχάς. Τα 12 τα βάζει λεπτά τα βάζει ο Κόλκας. Ναι. Γιατί 15 εκατομμύρια. Ωραία. Αυτό είναι το βασικό. Υπάρχει πάρα πολύ σημαντικό άνοιγμα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οικονομικό, το οποίο δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο έχει διαπιστωθεί. Οι λόγοι είναι αρκετά συγκεκριμένοι. Αρχικά υπάρχει απώλεια εσόδων από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό που είναι της τάξης των 6 έως 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ακριβής προσδιορισμός δεν μπορεί να υπάρξει. Διευκρινίστηκε χθες το συγκεκριμένο νούμερο. 6 με 8. Ναι, εκατομμύρια ευρώ. Μίνιμουμ και μάξιμουμ είναι τα έσοδα. Ναι. Υπάρχει απώλεια. Πολλά δεν βάλατε. Όχι, όχι. Τόσο γιατί είναι. 6 με 8, ρε φίλε. Είναι και χορηγή. Ποιο χορηγή, ότι. Άχι, θα είχε πρίμια ομιλούς. Ναι, ναι. Συνολικά. Βασικά είναι και μόνο το. Μπορεί, άμα κάνει σύγκριση με την περσινή χρονιά, να μην είναι μόνο η παρουσίαση στους ομίλους, να είναι και η επόμενη φάση. Πού είναι 3,5 εκατομμύρια μόνο, ρε Μίτσο. 3,5? Ναι. 3,5 είναι για όλη την Ελλάδα. Νομίζω λάθος κάνει. 3,5 είναι για όλη την Ελλάδα, θα μοιράζονταν. Ναι, εντάξει. Ο λόγος θα έπαιρνε παραπάνω, αλλά. Όχι 3,5. Είναι και προσδοκόμενα τα έσοδα από την πρημοδότηση σε νίκες, ισοπαλίες. Είναι αυτό που είπε ο Σταύρος με τους χορηγούς. Τέλος πάντων, διευκρινίστηκε πάρα πολύ αυτό. Ήταν κάθετοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι το νούμερο είναι από 6 έως 8 εκατομμύρια, δεν μπορεί να προσδιοριστεί 100%. Ας προσέχατε. Είναι ένα πολύ. Είναι μια βασική αιτία της ζημιάς. Άλλη βασική αιτία της οικονομικής ζημιάς είναι η απώλεια εσόδων από την τιμωρία της Τούμπας μετά από αυτά που συνέβησαν στο τελικό του κυπέλλου πέρσι. Προσδιορίστηκε αυτή. Όχι, σε νούμερο συγκεκριμένα όχι. Γιατί είναι και πολύ πιο δύσκολο. Mm-hmm. Και μάλιστα υπήρχε και μια κουβέντα που θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Για τις τιμές των διαρκείας υπήρχε και ένα παράπονο ότι ίσως είναι και ακριβά τα διαρκείας, παρότι επηρεάστηκε η τιμολογιακή πολιτική και φέτος. Ο τρίτος παράγοντας. Πόσα βγάζει η ΠΑΟΚ από κάθε εντός με μικρομεσαίο αντίπαλο, 200 χιλιάρικα. Όχι, ρε, 200 χιλιάρικα. Λιγότερα. Λιγότερα. Άρα τι. Εντάξει. 150 επί 7. Καθαρά. Πρώτα απ' όλα, ό,τι κάνεις στην Ελλάδα έχει συνέδριο το κράτος. Ξεκινάμε τα βασικά. Ναι. Ό,τι και να κάνεις. Εγώ νομίζω ότι καθαρά έσοδα σε κάθε παιχνίδι εντός έδρας ο ΠΑΟΚ έχει 60-70 χιλιάρικα, παραπάνω δεν έχει. Άρα και ένα 500 να χάνει. Έτσι εκτιμώ. Εκτός αν βάλεις και τη διαφορά στα διαρκείες. Ναι, πρέπει να βάλεις και τη διαφορά σίγουρα. Εννοείται. Και όταν είχε 150 ευρώ το διαρκείες και τώρα έχει 80, στα 11.000 διαρκείες αφαίρεσε και 70 ευρώ.
Ναι. Ωραία. Και εκτός από αυτές τις απώλειες που είναι απώλειες εσόδων, άρα επηρεάζουν τον ισολογισμό συνολικά και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η οικονομική ζημιά, υπάρχει και η πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στο budget. Την τελευταία ημέρα των μεταγραφών μπορεί να έχει συμβεί κάτι το οποίο θα το θυμόμαστε για χρόνια, γιατί έχουν έρθει ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας, αλλά όλο αυτό έχει εκτινάξει ακόμα περισσότερο το κόστος του αγωνιστικού τμήματος. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα συνολικά πολύ μεγάλο άνοιγμα το οποίο θα πρέπει. Θα αποφάσει ο ιδιοκτήτης αυτό. Ναι, οκ. Okay. Θα το πληρώσει. Και γι' αυτό το λόγο θα μπει στη διαδικασία να το πληρώσει. Σωστά. Ναι. Είχαμε την αίσθηση ότι. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι η συγκεκριμένη αύξηση είναι ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ και 12 ευρώ. Εντάξει, τα 12 ευρώ μπορούμε να τα βάλουμε κι εμείς. Στα 15 εκατομμύρια είμαστε, εγώ δεν ανοίγω. Είμαστε λίγο δύσκολα. Χτες στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής υπήρχε απαρτία, εκπροσωπήθηκε το 91,43% από πλευράς μετόχων, έτσι και έως είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό του μεγάλου μετόχου πλέον. Η συγκεκριμένη διαδικασία απευθύνεται σε όσους υποψηφίους επενδυτές θέλουν να βάλουν πάνω από 100.000 ευρώ. Από αυτούς που στην πόλη έχουμε άλλους 1,5. Ναι. Και έχει μια αξία να πούμε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕΠΑΟΚ πλέον έχει φτάσει στα 77 εκατομμύρια ευρώ. Αν καλυφθεί και αυτή η αύξηση, θα ξεπεράσει τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά ο Ιβάν Σαββίδης έχει βάλει γύρω στα 78 εκατομμύρια. Είναι 69. Μόνο σε αυξήσεις έχει βάλει 92 εκατομμύρια με τα 15. Ναι, είναι 69 σε αυξήσεις και 9 εκατομμύρια το μορογειακό δάνειο, το οποίο είναι η ταμιακή διευκόλυνση εταιρεία συμφερόντων Σαββίδη στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Μου είπαν χθες ότι το ακριβές νούμερο που έχει βάλει ο Σαββίδης αυτά τα χρόνια μόνο σε αυξήσεις των κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένων και τα 15 είναι 92 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας κάνει να πανηγυρίζουμε. Όχι, ίσα ίσα. Το αντίθετο. Ναι, προβληματισμός γιατί... είναι, αφορμή για προβληματισμό είναι. Το αντίθετο. Βέβαια, ο πρώτος που πρέπει να προβληματιστεί είναι ο ίδιος που τα βάζει. Εντάξει, αλλά δεν είναι λόγος να πανηγυρίζουμε αυτός. Μπορεί κάποιος να πάει να του πει μη τα βάζεις. Όχι, μπορεί κάποιος όμως να του πει γιατί δεν χρειάζεται να βάλεις τόσα για να κάνεις αυτό το αποτέλεσμα. Με ποιο δικαίωμα θα του πει? Να του πει κάτι προς τη θετική κατεύθυνση. Γιατί δεν γίνεται να βάζεις. Αφού είναι η εταιρεία του. Ναι ρε φίλε, εντάξει, δεν σου λέω εγώ να του πει τσαμπουκά. Καλά, και ό,τι και αν είναι να του πει οποιοδήποτε, φαντάζομαι ότι ο Σταύρος το λέει να τον προβληματίσει για ποιο λόγο και αυτά τα χρήματα που δαπανώνται δεν έχουν το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο βασικός προβληματισμός. Αυτό είναι το value for money, ρε φίλε, σε όλες τις δουλειές αυτό ισχύει. Γιατί κάποια στιγμή, όσα λεφτά και αν υπάρχουν, γιατί όντως ο Σαββίδης οικονομικά είναι βουνό, μπορεί να σταματήσει να κλείσει κάποια στιγμή η κάνουλα, γιατί δεν θα θέλει να χάνει τόσα πολλά χρήματα χωρίς να υπάρχει αντίστοιχο αποτέλεσμα. Το λογικό είναι. Χτύπα ξύλο, αποφασίζει σε 5 χρόνια να φύγει. Ωραία, πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε την επόμενη και Γιώργος να πληρώσει... Σαββίδης. Και να... Δεν και ο Γιώργος αποφασίζει να φύγει. Τι κάνουμε την επόμενη μέρα? Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιοι άνθρωποι. Ρε, δεν θα σου πούνε ρε φίλε φεύγω και δεν πληρώνω. Ναι. Αλλά για να φύγεις από κάπου και πρέπει να πληρώσεις όλες τις συμφωνίες που έχεις κάνει, που έχεις υπογράψει, δηλαδή φεύγεις, έχεις συμβόλαιο 3 χρόνια ο Μαουρίτσιο. Πού θα βρω εγώ 1,5 εκατομμύριο να το δώσω? Ναι, αυτό όμως είναι... Δεν έχει ουσία, δηλαδή δεν υπάρχει απάντηση. Δεν, τι να πεις. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δεν, όταν λέμε ο Ιβάν βάζει άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ, δεν το λέμε και πανηγυρίζουμε. Είναι λάθος. Πρέπει να προβληματιζόμαστε, αυτό λέω εγώ. Να πούμε ότι και για τη συγκεκριμένη ουσιαστικά διαδικασία θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης για έναν επιπλέον μήνα. Αν δηλαδή δεν καλυφθεί αύξηση σε πρώτη φάση. Και επίσης, επειδή ρωτήθηκε και χθες, παρότι είχαμε την αίσθηση ότι το ύψος της αύξησης αυτής θα ήταν χαμηλότερο και ότι αργότερα μέσα στη σεζόν θα υπήρχε ανάγκη και για δεύτερη αύξηση, παρότι τώρα μιλάμε και για 15 εκατομμύρια ευρώ, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ διευκρίνησαν ότι αν στην πορεία της χρονιάς κριθεί αναγκαίο, θα προκηρυχθεί και νέα αύξηση, η οποία προφανώς και θα γίνει κάπου στον Μάρτιο. Εντάξει, αυτό έχει και πολύ μικρή σημασία. Θα το δούμε τώρα, δεν μπορούμε να το δούμε σε πρώτη φάση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και νομίζω ότι πρέπει να το μεταφέρουμε. Στις ερωτήσεις. Ναι, στην κουβέντα που έχει γίνει με τους μικρομετόχους. Να πούμε ότι προεδρεύων στη διαδικασία ήταν ο κύριος Κεκάτης, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ρόλο γραμματέα είχε ο νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ, ο κύριος Μαυρομάτης. Mm. Το παρένοδεσαν εκτός από 6-7 μικρομετόχους και ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος και η κυρία Γκοντζάρεβα. Mm-hmm.
Ήταν κάπου και εκείνος Πανοζάχος μαζί με τους μικρομετόχους, ναι. Δεν ήταν στο πλάνο. Και προφανώς η παρουσία του κρίθηκε αναγκαία σε περίπτωση που είχε κάποιο συμβουλευτικό ρόλο. Ναι. Ρωτήθηκαν διάφορα ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει μία ερώτηση που νομίζω ότι. Για τον Λουτσέσκου. Θα φτάσουμε και στο Λουτσέσκου. Είχε. Εννοείται ότι είχε. Και πολλές. Και πάρα πολλές ερωτήσεις. Για τον Λουτσέσκου. Εννοείται. Δεν μου τα πεις αυτά. Είχε για τον Λουτσέσκου. Για τον Ήβιτς είχε. Ναι. Για την κουβέντα στο Λουτσέσκου. Είχε γενικά πάρα πολλά για τα αγωνιστικά. Υπήρχε κάποιος μικρομέτοχος που ρώτησε. Ο ΠΑΟΚ σήμερα, πριν μπουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ που μας λέτε, χρωστάει στον Σαββίδη τα 77, 78, 80 συνολικά που ναι. έχει βάλει. Ναι. Διευκρινίστηκε ότι αυτό είναι λάθος, ότι τα χρήματα που μπαίνουν στην ΠΑΕΠΑΟΚ σε αυξήσεις με το κεφαλαίου μετοχοποιούνται. Προφανώς. Άρα δεν είναι θέμα χρωστάει η ΠΑΕΠΑΟΚ στον Ιβάν Σαββίδη αν έφευγε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Ναι, το ποσοστό του. Και το μόνο ποσό που υπάρχει ως εκκρεμότητα είναι αυτό το ομολογιακό δάνειο το οποίο λήγει στο 2021 και το οποίο έχει υπογραφεί με τη δυνατότητα να μετοχοποιηθεί ανα πάσα στιγμή από την πλευρά του μεγαλομετόχου. Και επίσης, επειδή πάρα πολλοί κόσμοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να ψάξει σκιές, να δημιουργήσει σενάρια και συνωμοσίες, νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει 80 εκατομμύρια και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τα 90, ωραία, δεν του λείπουν τα 9. Είναι σε κάποιες περιπτώσεις οι αποφάσεις που παίρνονται από το οικονομικό επιτελείο και για τεχνικούς λόγους. Μην τεχνικάζει δηλαδή ζητήματα. Βρεθεί ο Πάγο να χρωστά 9 εκατομμύρια στο Σαββίδη. Ναι. Εντάξει. Εκτός από αυτή την ερώτηση, ρωτήθηκε για την μετοχική σύνδεση της Δημέρα. Διευκρινίστηκε ότι η οικογένεια Σαββίδη είναι στην μετοχική σύνδεση της Δημέρα. Σας είπα για το ομολογιακό δάνειο. Λέω και η σύζυγος. Ναι. Ότι οι τίτλοι των μετοχών είναι πάνω από 14.000, ότι είναι στη διαδικασία υπογραφών και ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Εγώ να πω εδώ τώρα για να είμαστε και δίκαιοι, ότι επειδή έχω δώσει το παρόν σε πολλές γενικές συνελεύσεις τελευταία, είναι θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, έχει ρωτηθεί, δίνεται πανομοιότυπη απάντηση και έχει κουράσει. Ναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και αυτός ο αγαπημένος μικρομέτοχος του Δημήτρη Σορμπατζόγλου, ο οποίος έχει ανοίξει θέμα 100% αγωνιστικό. Εντάξει. Πριν από αυτό το θέμα. Γιατί νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό. Mm. Έγινε ερώτηση για το τι ακριβώς συμβαίνει με την ανακαίνιση της Τούμπας και το νέο γήπεδο. Τι σκέφτεστε, ναι. Υπάρχει περίπτωση να κάνετε κάποιο μουσείο για τον ΠΑΟΚ? Ο κύριος Γκακάτσης ήταν ξεκάθαρος και είπε: υπάρχει η πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο στο Καφτατζόγλιο. Να χρειαστεί να αγωνιστεί στο Καφτατζόγλιο. Αυτό πρώτη φορά υπόθηκε επίσημα, έτσι δεν είναι? Νομίζω ναι. Υπήρχε σαν σκέψη, σενάριο αυτά ρεπορταζιακό, αλλά από επίσημα χείλη και μάλιστα σε χώρο όπου όλα είναι επίσημα. Πρώτη φορά υποθήκε. Ναι. Για την προσοχή. Ναι, και επίσης έχει σημασία του και ποιος το λέει. Δηλαδή το λέει πολύ υψηλό βαθμό τέλεχος της ΠΑΕ, που ναι. δεν θα μπορούσε να ξεστομίσει κάτι έτσι. Που δεν πολύ... μιλάει και ποτέ άλλωστε. Το σωστό και αυτό. Είπε ναι, ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα του χρόνου να αγωνιστεί στο Καφτατζόγλιο. Γιατί, είναι κάτι το οποίο μελετάμε ναι, εμείς. Ναι. Το ψάχνουμε το γηπεδικό και θα σας ανακοινώσουμε στους επόμενους 4-5 μήνες. Γιατί αλλιώς πιο αργά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν όντως θα υπάρχει κάτι που θα μας αφορά για την ανακατασκευή της Τούμπας, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι συγκεκριμένο. Ανακαίνιση. Ναι. Θα είναι ολική ανακατασκευή. Ανακαίνιση, τέλος πάντων. Παίζουμε τις λέξεις τώρα. Ναι. Σε περίπτωση που γίνει πάντως αυτό, υπαρθεί η απόφαση στους επόμενους 4-5 μήνες για να συμβεί αυτό και το τρέξουν τόσο πολύ γρήγορα αυτό το project, τότε ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αλλάξει έδρα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πάντως, ρεπορτάζ. Και παραπάνω προφανώς. Ναι. ναι. Ρεπορτάζ. 18 μήνες. Για τη συγκεκριμένη δήλωση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όντως το θέμα του γηπέδου είναι κάτι που απασχολεί την οικογένεια Σαββίδη και γι' αυτό το λόγο γίνονται αναδιαστήματα και διερευνητικές επαφές και ψάχνουν γενικότερα ποιες λύσεις μπορεί να υπάρχουν. Πιστεύω ότι έχουν τις μελέτες στα χέρια τους πάντως, δεν ξέρετε. Πάντως έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ούτε τόσο προχωρημένη απόφαση, ούτε κάποια έτσι τόσο απτή εξέλιξη ότι όντως μπορεί το επόμενο χρονικό διάστημα την επόμενη σεζόν. Θα σας πω τι ξέρω. Ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Ωραία, ξέρω ότι το έχουν στα χέρια τους. Την μορφή ψάχνουν, το πώς θα το στήσουν το έργο. Το πώς θα πληρωθεί, το πώς θα κινηθεί, το πώς θα είναι εξασφαλισμένη η δημιουργία. Γιατί είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, είναι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι στο κέντρο της πόλης. Και πώς θα ξεπεραστούν και όλα αυτά τα γραφειοκρατικά που ανά πάση στιγμή μια ένσταση μπορεί να την άξει. Σε μια χώρα που μόνο χαρτιά κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά για να κάνεις οποιαδήποτε δουλειά. Έχει ανακαλυφθεί το ίντερνετ, παιδιά, να ξέρετε. Ναι, τέλος πάντων. Άρα, δόθηκε και αυτή η απάντηση για το θέμα του γηπέδου, το οποίο είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Και μετά ερχόμαστε σε αυτό το μικρομέτοχο, ο οποίος άνοιξε όλα τα αγωνιστικά ζητήματα μαζί. Δικαίωμά του. Ναι, οκ. Okay,
κάνοντας σε εισαγωγικά μία επίθεση προς τους εκπρόσωπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Με την καλή έννοια το λέω, γιατί ο άνθρωπος ήταν και πολύ ευγενικός και πάρα πολύ καλοπροαίρετος. Αυτό που είπε είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω και θέλω να μας εξηγήσετε, ναι, για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ είναι κέντρο διερχομένων, είτε μιλάμε για τεχνικούς διευθυντές, είτε μιλάμε για προπονητές. Μάλιστα. Για ποιο λόγο έχει φύγει ο προηγούμενος προπονητής, τον οποίο εσείς πήρατε από τη δεύτερη ομάδα, είχε μία εξέλιξη, πέτυχε κάποια πράγματα, ήξερε τις ανάγκες της ομάδας για να κάνει το επόμενο βήμα, και αντί να μείνει αυτός και να γίνουν κάποιες μεταγραφές, έχει φύγει αυτός. Για ποιο λόγο η λύση μετά την υπόθεση, το ναυάγιο στην υπόθεση Ήβιτς ουσιαστικά, είναι ο Στανόγεβιτς, ο οποίος είναι ένας προπονητής όχι εγνωσμένης αξίας από ένα πρωτάθλημα στην Κίνα και στη δεύτερη κατηγορία της Κίνας. Ωραία. Για ποιο λόγο έγιναν μεταγραφές την τελευταία ημέρα των μεταγραφών. Ωραία. Και δεν ήρθαν παίκτες που θα μπορούσαν να κοστίσουν βέβαια άλλα 3-4 εκατομμύρια, το λέει και μόνο στο μικρομέτοχος, για να έρθουν νωρίτερα και να ενσωματωθούν νωρίτερα. Μάλιστα. Τώρα εδώ υπάρχει μια ερώτηση η οποία είναι κομμένη και ραμμένη για σένα. Ναι. Είναι λες και την έκανε κάποιος και σε σκεφτότανε. Για ποιο λόγο διώξατε τόσους πολλούς δανεικούς ποδοσφαιριστές, ο Ζάιρο βγάζει μάτια. Έκανα, εντάξει. Για ποιο λόγο φύγανε και άλλοι παίκτες στο εξωτερικό. Προφανώς δεν πήρε καμία απάντηση. Θα σου πω, και επίσης είναι ο συγκεκριμένος αυτός που έχει θέσει και το ζήτημα των ακριβών διαρκείας στη θύρα 5. Έκανε την αναλογία με τα περσινά παιχνίδια και με τα λιγότερα φετινά για την τιμωρία. Η τιμή λέει ότι είναι λίγο παραπάνω. Εκεί διαφωνούσε με τον τρόπο που γινόταν διαίρεση ο κύριος Γκαγκάτσης. Οπότε κάπως έτσι του απάντησε. Του είπε ότι θα πρέπει να είστε δίκαιος. Έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ προσεκτικά την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθήσαμε. Αργήσαμε να βγάλουμε ανακοίνωση για τα διαρκείας και να ξεκινήσει η διάθεση, γιατί σκεφτήκαμε πάρα πολύ και τον κόσμο. Τώρα, όσον αφορά στις αλλαγές προπονητών και στελεχών, η απάντηση ήταν πιο γενικόλογη και ήταν ουσιαστικά στην ουσία της ότι γίνεται προσπάθεια για να έρθουν οι καλύτεροι στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και αποτυχημένες επιλογές. Για την περίπτωση του Στανόγεβιτς ήταν αποτυχημένη επιλογή. Γι' αυτό το λόγο δείξαμε τα ανακλαστικά και προσπαθήσαμε γρήγορα να διορθώσουμε το λάθος. Πιστεύουμε πολύ στον προπονητή, τον κύριο Λουτσέσκου. Είπε ο Γκαγκάτσης. Ναι. Για τον λόγο που έχει φύγει ο κύριος Ήβιτς, ουσιαστικά επικαλέστηκε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Μίχελ στην παρουσίαση του Στανόγεβιτς. Επειδή δεν καλύφθηκε ο μικρομέτοχος, αυτό που είπε στη συνέχεια ο κύριος Γκαγκάτσης είναι πως ο κύριος Ήβιτς ουσιαστικά δεν συμφώνησε μαζί μας, δεν συμφώνησε και με τον μεγαλομέτοχο και δεν ήθελε να παραμείνει, και για αυτό το λόγο δεν συνέχισε στον ΠΑΟΚ. Για τους δανεικούς είπε ότι άλλοι παίκτες, όταν μιλάμε για Έλληνες, πηγαίνουν στο εξωτερικό για να πάρουν παραστάσεις, εμπειρίες και να έρθουν πιο έτοιμοι. Άλλοι για να πάρουν παιχνίδια. Και μπορεί να μιλάμε για δανεισμούς στο εσωτερικό ποδοσφαιριστών που πρέπει να ψηθούν. Και αυτό που σου είπα και πριν, ότι όσον αφορά στα ακριβά διαρκείας, υπήρχε αυτή έτσι η διχογνωμία και η διαφωνία, γιατί ο κύριος εκπρόσωπος ΠΑΕ ΠΑΟΚ έλεγε ότι δεν γίνεται με σωστό νούμερο για τα παιχνίδια η διαίρεση για να βγει το κόστος σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε αναμέτρηση. Ωραία. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε. Και εγώ σε ευχαριστώ. Μας φώτισες πραγματικά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα σας ακούσουμε και μετά τις 2 μαζί με τον Κώστα τον Βασιλόπουλο. Κλείνουμε την πρώτη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Πρέπει να προλάβουμε πάλι το ποδόσφαιρο. Μας έφαγε μια ώρα με το ποδόσφαιρό σας. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε handball, έχουμε θέματα, έχουμε γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου βεβαίως. Έχουμε και τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά των ανδρών. Με το που επιστρέψουμε, γρήγορα ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα για την εκπομπή. Τρέχουμε. Τρέξε μικρούλι, άντρας ωραίος γερός. Σήμερα στις 5 στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, η κορυφαία ομάδα του συλλόγου, σε επιτυχίες και σε κατάκτηση τίτλων, έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι. ΠΑΟΚ Σπάρτα Πράγας. Φυσικά θα έχουμε ενημέρωση. Την ομάδα της Τσέχης της κάναμε μια παρουσίαση ή κοιμούνται όρθια τα παιδιά μας? Όχι, έχουμε παρουσίαση της ελληνικής ομάδας της του Τσέχης, ΠΑΟΚ, της, ναι. Των πρωταθλητριών, και θα πάμε γρήγορα στον coach, γιατί υπάρχουν και υποχρεώσεις. Ο κύριος Τασούλης είναι στην γραμμή. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αλέξη, βασικά, γιατί το κύριος και αυτά τώρα, ξέρω ότι δεν σε... Τυπικά. Είναι τυπικά. Καλησπέρα, όλα αυτά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Είστε καλά? Ναι. Καλά, εσείς? Τέσσερις ώρες. Κάτσε λίγο, εγώ θέλω να κάνω την ερώτηση που πιστεύω ότι είναι κλειδί σε αυτή τη διαδικασία. Σκάουτινγκ της Τσέχης της κάνατε? Ναι, εδώ και ένα μήνα δεν κάνουμε κάτι άλλο. Κάνουμε μόνο σκάουτινγκ για τις Τσέχες. Αυτές είναι δουλειές. Ο ένας μιλάει ποδοσφαιρικά, ο άλλος μιλάει. Όχι εκτός γηπέδου, αν εννοείς κάτι τέτοιο. Όχι, δεν φύγει και εμείς. Όταν πάμε στην Πλάκα, κάνουμε ένα σκάουτινγκ. Ωραία. Είναι λογικό. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ή η Σπάρτα Πράγας?
Εντάξει, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, η Σπάρτα Πράγας είναι μια από τις 15 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήδη όταν για μας ότι περάσαμε στις 32 ομάδες είναι επιτυχία και αναγκαστικά θα έπρεπε να κληρωθούμε μια από τις 16 καλύτερες ομάδες. Έχει να κάνει με γκρουπδυναμικότητες. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα σήμερα, αλλά η πρόκληση για μας είναι μεγάλη και θα την διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Λύσε μου μια απορία, γιατί μου κάπου το είδα νομίζω. Η Σπάρτα Πράγα στο γενικό ποδόσφαιρο στην Τσεχία είναι επαγγελματικό νομίζω. Ναι, είναι επαγγελματικό. Είναι αυτοί και οι Σλάβοι είναι επαγγελματίες και ομάδες. Ναι. Έχουν δηλαδή πολλές ξένες παίκτριες. Τέσσερις Αμερικάνες έχει τώρα η Σπάρτα και μία από τη Φιλανδία. Οι Αμερικάνες οι οποίες είναι υπερδύναμοι στο ποδόσφαιρο του γυναικείου, εντάξει, να το διευκρινίζουμε αυτό. Ναι, 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 είναι νούμερο ένα η Αμερική. Είναι σαν να έχεις το ποδόσφαιρο τέσσερις διεθνείς Βραζιλιάνους, αυτό είναι. Κάπως ναι, έτσι είναι. Κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Τη στιγμή που εδώ σε εμάς τα πράγματα ακόμα είναι σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Αλλά τα κορίτσια προπονούνται και δουλεύουν γύρω από το ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Αλλά πληρώνονται ερασιτεχνικά. Ναι. Εντάξει. Και δηλαδή, στους δημοσιογράφους συμβαίνει αυτό και στους, νομίζω πλέον στη χώρα όλοι αυτό κάνουν. Δηλαδή ξοδεύουν πολλές ώρες, αλλά η αμοιβή είναι εντάξει, ερασιτεχνική και... Κάνουν πολλές θυσίες, από τις 9 Ιουλίου είναι τώρα στα γήπεδα και προπονούνται και προετοιμάζονται ειδικά για αυτά τα παιχνίδια. Είναι το πιο ιστορικό παιχνίδι το οποίο έχει παίξει αυτή. Σας χάσαμε. Να το παιχνίδι μαζί με το άλλο και περιμένουν το μάτς πώς και πώς. Τι νέο θα δούμε φέτος από τον ΠΑΟΚ, ας το δούμε γενικά, εντάξει, με αφορμή και το σημερινό παιχνίδι. Τι νέο. Ναι, ναι. Αυτό που προσπαθούμε να αλλάξουμε τώρα στην γενική ομάδα και η μεγάλη μας διαφορά σε σχέση με τις ομάδες εξωτερικού είναι τα κομμάτια της φυσικής κατάστασης. Δηλαδή είναι πιο γρήγορες, οι άλλες ομάδες έχουν πιο ψηλό τέμπο, είναι πιο δυνατές. Το κομμάτι της ταχυδύναμης δηλαδή, αυτό προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε. Οι άλλες ομάδες, οι ευρωπαϊκές εννοείται. Ναι. Οι ευρωπαϊκές σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, ναι. Οι 32 καλύτερες ομάδες του Champions League μιλάω τώρα που έχουμε φτάσει. Και αυτό προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε με έναν προγραμματισμό φυσικής κατάστασης και φυσικά την οτροπία μας, γιατί θα πρέπει όχι μόνο να μπορείς να παίξεις πιο γρήγορα και να τρέχεις πιο γρήγορα, αλλά να παίξεις και νοητικά. Καμιά φορά το ποδόσφαιρο είναι γρήγορο όταν το μυαλό είναι γρήγορο. Ναι, δεν αυτό είναι και τόσο τα φυσικά προσόντα. Άρα σήμερα εφόσον υπάρχει ένα φαβορί, μικρό ή μεγάλο και είναι η ομάδα της Τσεχίας, να περιμένουμε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ σε πιο παθητικό ρόλο. Αυτό σημαίνει, αυτή την εικόνα να περιμένουμε. Κατά διαστήματα θα πιέσουμε και εμείς τον αντίπαλο, θα προσπαθήσουμε βασικά να πιέσουμε, να κερδίσουμε μπάλες ψηλά, να επιτεθούμε φυσικά, δεν θα πρόκειται μόνο μέσα στο γήπεδο να έχουμε μόνο παθητικό ρόλο, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είναι κοντά οι γραμμές μας, να είναι κοντά οι παίκτριές μας η μία με την άλλη μεταξύ τους, γιατί αν τους δώσουμε χώρο νομίζω ότι ναι, θα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα για αυτές. Είναι λοιπόν η πιο μεγάλη πρόκληση, είναι το μάτς που περιμένουν προφανώς τα κορίτσια, μια και είναι ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Γενικότερα στη χρονιά και από όσα βλέπετε γενικά στο χώρο και από άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ το μεγάλο φαβορί και όλα από τον ΠΑΟΚ εξαρτώνται για τις ελληνικές διοργανώσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει κάποιες ομάδες να δίνουν βάση και να ξοδεύουν χρήματα για να φτιάξουν τις γυναικείες ομάδες τους. Όπως η Καρδίτσα για παράδειγμα, η οποία δουλεύει αρκετά, φέρνει ξένες παίκτες, δουλεύει επαγγελματικά σχεδόν, κάνει εργομετρικά, πηγαίνει προετοιμασίες. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι για να συνεχίσουμε εμείς να είμαστε το αφεντικό στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα πρέπει και εμείς λίγο να ανεβάσουμε τα οργανωτικά, τα στάνταρ μας. Ωραία. Σήμερα στις 5 το παιχνίδι Champions League στη φάση των 32. Το δεύτερο παιχνίδι είναι? Είναι την άλλη Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, την Πράγα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Καλή επιτυχία, πραγματικά. Καλή δύναμη. Σας πιστεύουμε και ξέρουμε, είμαστε σίγουροι ότι αυτή η ομάδα θα δώσει το 100% δυνατοτήτων της. Αυτό είναι σίγουρο. Ευχαριστούμε να πολύ. Καλά, να είστε καλά, καλά Αλέξη. Γεια σου. Yeah. Αυτά από τον προπονητή της ομάδας γυναικών του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέξη Τασούλη, που μας μίλησε, μας έβαλε στο κλίμα.
Τέκνο του ΠΑΟΚ και αυτός, χρόνια τώρα, της Ακαδημίας της ομάδας, τα τελευταία χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχει πολύ σημαντική εξέλιξη το γυναικείο ποδόσφαιρο στον τρόπο που παίζει. Ναι. Παίζει πολύ πιο ορθολογικά από τη μέρα που ο Αλέξης ανέλαβε την ομάδα. Φαίνεται αυτό και στα αποτελέσματα, φαίνεται τέλος πάντων και στη δομή της. Και φαίνεται το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 32 του Champions League. Μάκρον φοράνε. Ναι, ρε. Φοράνε τη φανέλα που οι ήρωες που φόρεσε. Έχω δει να πετάει φανέλα γυναίκα σε γυναικείο ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Εντάξει. Να βγάζει τη φανέλα δηλαδή και να πανηγυρίζει. Το έχω δει αυτό μπροστά στα μάτια μου. Φοράνε τη φανέλα οι ήρωες. Βλέπω αυτό τώρα. Φοράνε του Πάκου 4. Ναι, που φόρεσε ναι, το... η κεντρική ομάδα στη Σουηδία. Είναι το. Το κόνσεπτ της Στίχημαν για ενέργειες, πώς το λένε, κοινωνικής τέλος πάντων. Ναι. Mm. Στις 5, μετάδοση, στοιχεία και από το ΠΑΟΚ 4 θα υπάρχει τηλεοπτική εικόνα από την ΕΡΤ 3 που μεταδίδει το παιχνίδι. Είναι λοιπόν ένα πρώτο μεγάλο μάτς για τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστήσω και την Κόναμι που μου έφερε το Pro Evolution το 18. Να είστε καλά εκεί στην Ιαπωνία. Θα παίξουμε. Ναι, βέβαια. Έχει και ΠΑΟΚ. Έχει και ΠΑΟΚ. Πάμε στο άλλο μεγάλο μάτς της ημέρας. Μπάσκετ βεβαίως. Άρης ΠΑΟΚ. Νοκάουτ παιχνίδι κυπέλου. Νίκος Μοσχοβίτης στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι. Νίκο, κανόνα στην πορεία σου. Αγόρι μου, πίσω στα χαίρετα. Α, χαίρετα και αυτά. Κανόνα στην πορεία σου. Κανόνα στην πορεία σου. Τίποτα άλλο δεν λέω. Δύσκολο, πολύ είναι δύσκολο, πολύ κρίσιμη η μέρα για σένα. Πάρα πολύ κρίσιμη. Πολύ δύσκολο, για σένα προσωπικά. Θα μεταφέρεις αυτό το φόβο σου στην ομάδα ότι η παιδιά βρώμα είμαι άμα γίνει καμιά στραβή. Εντάξει, βρώμα είμαι. Εντάξει, θα με κάνει ο άλλος χουνέρια χοντρά. Θα με τρέχει από εδώ, από εκεί. Θα με βάζει να κάνω θέματα εξτρά και τέτοια. Και δεν θα μου κόψει και τα ρεπό. Εντάξει, πες τους τα. Γιατί δεν είναι τα πράγματα πλέον αστεία. Πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Α, Νίκο μου. Καλά το πάει. Δεν είναι ποτέ εύκολο το Άρης ΠΑΟΚ. Δεν μας λες κάτι καινούργιο δηλαδή. Συμφωνούμε. Ωραία. Απ' τη μία είναι μία ομάδα η οποία είναι γηπεδούχος και θα έχει τη στήριξη του κοινού της. Πάρα πολύ φυσιολογικό να έχει μια βάντα από αυτό. Αλλά μια ομάδα η οποία έχει, όπως μας είπε και ο Γιαννούλης προχθές, Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος δεν παίζει, δεν στείνει ομάδα για ένα παιχνίδι. Είναι ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει συστηματικά μέχρι να έρθει σε κάποια φάση η ομάδα στα επίπεδα που θέλει και πήρε δύο ξένους πριν δύο μέρες. Ναι, αυτό από μόνο του που πήρε δύο ξένους δεν είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το οποίο μπορεί να σου βγει θετικό, μπορεί να σου βγει αρνητικό, έτσι. Τι να σου βγει θετικό. Αλλά είναι ερωτηματικό. Τα μικρά τους δεν ξέρουν. Εγώ ετοιμάζομαι δύο μήνες. Ναι, ρε φίλε, εσύ ετοιμάζεσαι δύο μήνες. Ωραία. Και έχει ξεκινήσει ένα σκάουτινγκ και δουλεύει όλη αυτή την εβδομάδα. Ναι. Πάνω σε αυτά που θα βρει σήμερα μπροστά σου, έτσι. Ναι. Και δουλεύει με βάση αυτά που έχει δει από τα φιλικά, σωστά. Ναι. Τα οποία δεν έχεις είναι και πολλά όμως. Έχει μια εικόνα από τους καινούριους παίκτες που έχει πάρει ο αντίπαλος. Αλλά δεν τους έχεις δει μέσα στην ομάδα του αντιπάλου. Εντάξει, μην φανταστείς ότι οι καινούργοι θα πάρουν πάνω από 15 λεπτά, ρε Νίκο. Δεν έχουν έρθει για να είναι αναπληρωματικοί συγκεκριμένοι. Ναι, αλλά δεν έχουν έρθει για να παίξουν 40 λεπτά με το καλημέρα. Δεν γίνεται αυτό. Καλά, προφανώς. Και κανένα δεν παίζει 40 λεπτά έτσι αλλιώς. Ναι. Αλλά αν το παιχνίδι τους πάει, θα έχουν έναν από τους δύο, εγώ σου λέω. Θα έχεις κάτι καινούριο, μια έκκληση που πρέπει να τη βρει μέσα στο παιχνίδι πώς θα την αντιμετωπίσει. Γι' αυτό λέω ότι είναι ερωτηματικό. Μπορεί και οι δύο να μην βοηθήσουν. Μπορεί να βγει και μπούμεραγκ αυτό το πράγμα στον αντίπαλο, έτσι. Mm-hmm. Αλλά παραμένει ερωτηματικό πριν το παιχνίδι. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρο γιατί θα δει. Ποτέ δεν είσαι σίγουρο γιατί θα δει ένα παιχνίδι. Αν είχαμε την εικόνα των φιλικών στην Τουρκία, ας πούμε, που είχαμε και εμεί την ευκαιρία να τα δούμε, έτσι. Γιατί, okay, οι ομάδε που κάνουν σκάουτινγκ βρίσκουν και τα φιλικά των αντιπάλων έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Τότε θα σου έλεγα και εγώ ότι ναι, με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, ναι, ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα. Αλλά πλέον έχει δύο καινούριους παίκτες ο Άρης. Εσύ είσαι μείον έναν, έτσι, mm-hmm. Τον Κόνιαρη. Και έχεις ένα παίκτη ο οποίος αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο, αλλά έλειπε δύο εβδομάδες από την ομάδα. Εντάξει, και έχει τρεις μέρες. Θα πάει το rotation με το κουρμπάλι ανάποδα. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει τώρα, σιγά. Εντάξει, είναι πολλά τα ερωτηματικά σήμερα σε αυτό το παιχνίδι. Ρε, ο Ντίλαρντ είναι καλό.
Ναι, ο Ντίλαρντ είναι μια χαρά. Οι διαιτητές είναι σοβαροί. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο Άρης, τι θα έκανα τώρα. Θα έπεφτα ξύλο πάνω στον Ντίλαρντ, θα πόνταρα ότι ο διαιτητής δεν θα δώσει τα φάουλ για να τον βγάλω από τον ρυθμό του. Δεν νομίζω ότι ο Σχοινάς είναι διαιτητής ο οποίος αφήνει πολύ την επαφή. Αν ξαφνικά την αφήσει την επαφή σήμερα να υποψιαστώ εγώ διάφορα. Όχι, αν την αφήσει, θα πρέπει να αφήσει και από τις δύο πλευρές. Ναι, εγώ όμως έχω πάει. Το πρόβλημα στο Άσο. Όταν αφήνεις την επαφή, την αφήνεις από τις δύο πλευρές. Δεν την αφήνεις από τη μία. Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ έχω το πρόβλημα στον Άσο με την απουσία του Κόνιαρη. Ο Άρης ποιον έχει στον Άσο? Ο Άρης έχει πάρει τον Βον, έχει τον Αθηναίου, έχει τον Μικροδοφιόνι. Ο Αθηναίου είναι καλός παίχτης. Ναι, ο Βον ποιος είναι? Και ο Βον είναι καλός παίχτης, ο Αμερικανός που έχει πάρει. Έχει καλά στοιχεία. Ναι. Που ήρθε πριν περίπου 2-3 εβδομάδες. Μάλιστα. Δεν μου λες, μου πει ένας σχετικός σήμερα με το άθλημα. Ο Κόνιαρης λέει είναι βασικός. Τι θα πει βασικός? Είναι βασικός. Αλλά κοίταξε τώρα, βασικός και... δεν νομίζω ότι παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Βασικός ποιος μπαίνει από το πάγκο και τέτοια. Το θέμα είναι τι δίνει ο καθένας στην ομάδα όταν είναι στο παρκέ. Και ο Κόνιαρης είναι ένας παίκτης που είναι πολύ σημαντικός, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Και αυτός ο παίκτης σήμερα λείπει. Ο Άρης, τα δυνατά του στοιχεία στην περιφέρεια, να το πω έτσι, είναι ο Αμερικανός ο Βον και είναι και ο Αθηναίου που έρχεται επίσης μαζί του. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν εσύ θα είσαι μείον ένας παίχτης στο rotation. Επίσης, ο Τσόχλας δεν είναι καλά? Καλά είναι, μια χαρά. Άλλο Νάσο δεν έχω. Κοίταξε, θεωρητικά είναι και ο τρεις ένας παίχτης που μπορεί να παίξει και στο Νάσο. Mm. Ωραία, αλλά εγώ νομίζω ότι περισσότερο τρεις είναι 2-3 παρά 2-1. Ναι, ρε φίλε, άμα θέλω να κατεβάσει κάποιος την μπάλα, έχω και τον τρεις. Ναι, αν μου κάνουν ναι. Zone press, ξέρω εγώ, στα 2-3, έχω... Το θέμα για μένα δεν είναι το να κατεβάσει την μπάλα. Αυτό δεν είναι τόσο το ζήτημα. Είναι το πώς βγαίνει το rotation σε άμυνα-επίθεση, το πώς τέλος πάντων έχεις προετοιμάσει το παιχνίδι με ανάλογα έτσι σχήματα στην περιφέρεια για καταστάσεις που μπορεί να έχεις ένα καλό τρίλεπτο, τετράλεπτο επιθετικό ή για καταστάσεις το οποίο θα πρέπει να παίξεις άμυνα σε ένα καλό δίλεπτο, τρίλεπτο, τετράλεπτο του αντιπάλου. Ωραία, και σε αυτό το πράγμα ο ΠΑΟΚ χάνει ένα σημαντικό παίχτη. Έχει ο Κόνιαρης, γιατί τα λέμε τώρα, αλλά τι διάστημα. Ο Κόνιαρης έχει ένα διάστημα το οποίο είναι... το πάλεψαν δύο μέρες στον ΠΑΟΚ με ενέσεις, με θεραπείες, μπας και το προλάβει το παιχνίδι, αλλά δεν έχει ξεπλύσει το πόδι τόσο ούτως ώστε να μπορεί να αγωνιστεί σήμερα. Δεν δηλαδή, μπορεί να ξεπλυστεί μέχρι τις 7.30. Όχι. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη, αυτό θέλω να πω. Ναι, επειδή πολλές φορές... Δεν το αποκλείεις κιόλας. Σε τέτοιες καταστάσεις, ρε φίλε, δεν μπορείς να το αποκλείσεις ποτέ. Δηλαδή δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος να βάλεις το χέρι στη φωτιά από το παιχνίδι ότι αυτός δεν θα παίξει. Μην θυμηθώ τώρα τη φλάση που είχε ο Σλούκας εκείνα τα play-off, που είχε πάθει η φλάση δευτέρου βαθμού την Κυριακή και Τετάρτη πήγε να παίξει το παρατάκι. Και στο κάτω-κάτω το διάστημα είναι αντοχή στον πόνο. Εντάξει. Μπορεί να αντέξει. Ναι, το κακό ήταν με το διάστημα μέχρι χθες το βράδυ ότι δεν είχε ξεπριστεί. Αυτό είναι το θέμα. Για τον Κόνιαρη και γι' αυτό. Το παραπάνω το παπούτσι, ρε φίλε. Δηλαδή είναι. Το πατάει. Όχι, πόνισε πολύ και χθες. Αυτό είναι το κακό. Ο Θόδωρος Θεοδωρίδης τι δουλειά έχει στην αντένα? Ξυλοκαίνης τι δεν είναι? Ξυλοκαίνης βάζει κάποιος γνωστός μου στο έτσι του για να... Για έλεγε! Ναι. Τέλος πάντων. Είναι πολύ πολύ μικρή πιθανότητα. Πολύ πολύ μικρή πιθανότητα, έτσι. Οκ, για να το τελειώσουμε το θέμα. Επειδή γενικά με τα ιατρικά δελτία παραμονές μπασκετικών Άρη ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚΑΡΙ κτλ. Δεν είμαστε κανένα. Ναι, πάντα κατάσταση πισινή, πάντα. Ναι, ας κρατήσουμε μια πισινή, γιατί ιστορικά υπάρχει και ιατρικό δελτίο, ξέρω εγώ, στον Άρη με 5 απουσίες που παίξαν και 5 και αντίστοιχα σε εμάς. Ας κρατάμε μια πισινή. Ο Ντόζιερ δεν είχε έρθει το μεσημέρι και το απόγευμα πήγε και έπαιξε. Πέμπτη είχε έρθει, μου λέει ο φίλος μου Γιάννης, και είχε παίξει Σάββατο. Ο Ντόζιερ. Ναι. Νομίζω ότι είχε έρθει την ημέρα του αγώνα. Και εγώ αυτό θυμάμαι, την ημέρα του αγώνα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, έχει πολλά τέτοια. Απλά δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Κόνιαρη να αγωνιστεί σήμερα και ο ΠΑΟ ουσιαστικά έχει προετοιμαστεί τις τελευταίες δύο μέρες χωρίς τον Κόνιαρη. Νίκο, είμαστε στους 8, ε. Ναι, προημιτελικά είναι τα παιχνίδια, νοκάουτ. Θα είναι νοκάουτ και τα ημιτελικά, όπως αποφασίστηκε πριν λίγες ημέρες. Γιατί δεν βγαίνει με τίποτα το καλεντάρι, με ευρωλίγκες, με προκριματικά των εθνικών ομάδων με Champions League, οπότε δεν πάει διπλό παιχνίδι. Εντάξει, είναι για μένα το σημερινό παιχνίδι, εντάξει, κρίνει μια πορεία, είναι σίγουρα ένα ντέρμπι που εφόσον το κερδίσεις σίγουρα σου δίνει μια περισσότερη όθηση εν ώψη της χρονιάς. Που έρχεται και σίγουρα παίρνεις και περισσότερη ψυχολογία όταν μιλάμε για μια καινούργια ομάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Για μένα
Το είπα και πριν, είναι πολλά τα ερωτηματικά που έχουμε, που έχουμε σήμερα πριν από το παιχνίδι. Σίγουρα η εικόνα που έχουμε δει από τον ΠΑΟΚ στην προετοιμασία είναι ικανοποιητική, έτσι, με βάση όλα τα δεδομένα, δηλαδή με βάση ότι είναι μια καινούργια ομάδα που έχει πολλούς καινούργιους παίχτες, που αντιμετώπισε διάφορα θέματα στη διάρκεια της προετοιμασίας, με τραυματισμούς, με κάποιες απουσίες. Η εικόνα που έχουμε είναι ικανοποιητική. Σίγουρα αυτό είναι μια βάση ενώπιση του σημερινού αγώνα, αλλά το σημερινό παιχνίδι, όπως ξέρουμε, και το ξέρουν νομίζω και όλοι μέσα στον ΠΑΟΚ, το έχουν καταλάβει και οι ξένοι από την πρώτη στιγμή που έχουν έρθει, από τη στιγμή που κληρώθηκε έτσι με τον Άρη, ότι αυτό το παιχνίδι έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες και πάρα πολλά έτσι. Εγώ τον κουμπάρο μου να εξηγεί με τα άπτεστα κορδελιώτικα αγγλικά. Mm-hmm. Τους εξηγεί εκεί από την πρώτη μέρα. Σωστά. Ναι. Σωστά. Ναι. Είναι διάφορα τα πράγματα που έχεις να αντιμετωπίσεις σήμερα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ωραία. Έτσι, δηλαδή θα ήταν πολύ πιο εύκολο για τον ΠΑΟΚ να έχει ένα μάτς πρώτο στο κύπελο, ας πούμε με το Ρέθινο, λέω ένα παράδειγμα. Όχι πιο εύκολο τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο στο θέμα της προετοιμασίας και ότι έχεις να αντιμετωπίσεις. Θα δούμε όλα αυτά που θα είναι σήμερα. Μετάδοση από τον Λίμπερο, από το ΠΑΟΚ 24, τηλεοπτικά είναι η ΕΡΤ. Οριστικοποιήθηκε και ο όμιλος της Ευρώπης, έτσι. Ναι, με ναι. Σαλόν, Γκαζιαντέπ, Τενερίφη, Λούντβιγκσμπουργκ, Βέντσπιλς, Ορλαντίνα και Νεπτούνας. Κατά ταξίδι σοβαρό έχει. Η ιδέα που προέρχεται. Έχει, ένα στα κοντά. Αυτό, Νίκο μου, δεν είναι σοβαρό το παιχνίδι. Οι δύο που προέκυψαν είναι η Λούντβιγκσμπουργκ και η Ορλαντίνα. Αυτοί τι, τους παίζουμε κάθε χρόνο, υπάρχει συμφωνία. Όχι, ρε, μην τους μπερδεύεις. Εκείνη είναι η Oldenburg. Άλλο το Oldenburg, άλλο το Λούντβιγκσμπουργκ. Το Oldenburg είναι ψηλά, ήταν στη Γερμανία. Ναι, ναι. Βούργο ήταν. Το Λούντβιγκσμπουργκ είναι χαμηλά. Γιατί είχε πάει ο Μιγκούλης. Είναι κάτω. Η Ορλαντίνα τι είναι? Η Ορλαντίνα είναι ιταλική ομάδα. Ξέφυγε ο ΠΑΟΚ από το να πάει στο Σάρατο που ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά δεν είναι και το ταξίδι εκεί πέρα στο κάπο του Ορλάντο, δεν είναι και τόσο εύκολο. Πού είναι αυτό, δε? Είναι κάπου στη Σικελία. Δηλαδή Τενερίφη, ναι, αυτό έχει. Έχει, ναι, έχει πίκρα και φέτος πολύ. Περνάνε τέσσερις, πέντε. Mm-hmm. Φέτος μόνο τέσσερις, δεν έχει πέντε. Είναι τέσσερις όμιλοι, ναι, που περνάνε οι τέσσερις πρώτοι του κάθε ομίλου. Θα τους σηκώσω. Μπορεί να βγεις δηλαδή δεύτερος που είναι Τενερίφη. Έφυγε ο Μπόχες, δεν τους βλέπω. Δεν τους βλέπω. Θα δούμε. Δεν έχω, παιδιά, έχω ελάχιστη εικόνα από αυτές τις ομάδες. Αν δεν ξεκινήσει λίγο το Champions League, να δούμε που είναι ο καθένας. Ωραία. Την άλλη εβδομάδα. Ναι, την άλλη Τρίτη πάω το πρώτο παιχνίδι. Την Τρίτη μάλλον. Αυτή τι είναι, υπάρχουν, ναι. Ναι, καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Η Oldenburg. Από τις κλασικές γερμανικές ομάδες που βρίσκει στον δρόμο στα τελευταία χρόνια. Καλοί Αμερικανοί, γρήγορες ομάδες. Έτσι, ωραίες έδρες γεμάτες. Τέτοιου τύπου ομάδα είναι και η Ludwigsburg. Πολύ ωραία, ρε φίλε. Νίκο, ευχαριστούμε. Νίκο, άκου να δεις. Πότε ήταν το τελευταίο λεπτό που πήρες? Χθες, ας πούμε. Όχι, χθες ήταν απεργία. Ρεπό. Ας πούμε ότι είναι ρεπό. Ναι, για σένα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αν χάσεις το βράδυ, το επόμενο ρεπό σου θα είναι την άνοιξη. Μάλιστα, οκ. Okay. Εργασιακός μεσαίωνας. Εντάξει. Καλά. Έγινε. Ακούστηκες. Φιλιά. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Νίκο. Καλή δουλειά. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα. Έχουμε ακόμα και θέματα και τμήματα και ποδόσφαιρο στο τελευταίο ημίωρο για το ΠΑΟΚ 4. Έγινε μια σύσκεψη στη Λίγκα με σκοπό να, στο ποδόσφαιρο πάντα, με σκοπό να συζητηθεί το θέμα των οργανωμένων μετακινήσεων οπαδών. Ψάχνουν τρόπους για να βρουν ένα πλαίσιο. Έγινε μια μεγάλη κουβέντα και φυσικά με εκπροσώπους της υποδιεύθυνσης αθλητικής βίας, εκπροσώπους του Υφυπουργού και των ομάδων. Προσπαθούν να βρουν λύσεις, έχουν συζητήσει κάποια θέματα και την προπόληση και για τον αριθμό, έτσι ώστε να έχουμε οργανωμένες μετακινήσεις και όχι αυτό που πολλές φορές συμβαίνει σε κάποια παιχνίδια,
να πηγαίνει ο καθένας μόνος του και να αγοράζει εισιτήρια κτλ. Κτλ. Το συζητάνε, θα γίνουν άλλες δύο συναντήσεις και θα δούμε αν βρεθεί άκρη. Καταλαβαίνετε φυσικά, όχι για όλα τα παιχνίδια να συμφωνηθεί, αλλά για έναν αριθμό αγώνων. Στο ποδόσφαιρο από σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις. Λείπουν 7 διεθνείς. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλος ο αριθμός, νομίζω. Ναι. Λείπει ο Πρίγιοβιτς, που εντάξει είναι σημαντικός για την ομάδα. Λείπει ο Κάτσε, λείπει ο Μακ. Λείπουν κάποιοι μικροί που έχουν παιχνίδι. Λείπουν οι φόρ βασικά όλοι. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι εδώ για να δουλέψουν εν όψη του αγώνα της άλλης Κυριακής και όχι μόνο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πρέπει να έχει άλλη μια διακοπή το Νοέμβριο, πάλι για εθνικές ομάδες, παρότι ξέρω εγώ η εθνική μπορεί να αποκλειστεί τώρα, να μην έχει μπαράζ. Παρ' όλα αυτά θα έχει μια υποχρεωτική διακοπή το Νοέμβριο. Είναι ημερομηνίες FIFA και πάλι. Εξάλλου δεν είναι μόνο οι εθνικές της Ευρώπης, είναι και όλες οι υπόλοιπες. Πάμε και στα υπόλοιπα. Έχουμε και άλλους αγώνες σήμερα. Παίζει το handball σήμερα. Γιάννης Παρασκευαδίδης. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, Γιάννη? Καλό σας μεσημέρι. Εξήγησε μου κάτι λίγο. Σ' άκουγα το Σάββατο στη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στο τέλος, Γιάννη μου, γιατί έβγαλες μια τόσο μεγάλη απογοήτευση για το αποτέλεσμα? Γιατί δεν το έπαιξε. Απογοήτευση από την άποψη ότι όταν σε ένα παιχνίδι ναι. και σε 3 γκολ πίσω, 4 γκολ ναι, πίσω, ναι, αυτό, αυτό ακριβώς. Ναι. Παλεύεις για να μπεις μπροστά, φτάνεις στο 17-17, μένει 1,5 λεπτό, είναι 17-17 το παιχνίδι, μένει 1,5 λεπτό και δεν οργανώνεται σωστά η επίθεση του ΠΑΟΚ και καταλήγει ο ΠΑΟΚ. Με λιγότερους παίχτες δεν έπαιζε τότε το ΠΑΟΚ? Όχι. Στην επίθεση που έκανε μετά, για να... Μετά. Στην επίθεση ήταν κανονικά. Εντάξει, παρόλα αυτά, σε όλο τον αγώνα κέρδισε ο Ολυμπιακός. Όχι σε όλο τον αγώνα. Τι, εντάξει. Το συζητούσαμε πριν το παιχνίδι πάντως για να είμαστε ειλικρινείς. Για ένα διάστημα που πέρασε ο ΠΑΟΚ. Και θέλαμε να το παίξουμε χ. 8,5 φράγκα χ. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη απώλεια, ήταν αποτυχημένο το... Όχι, όχι. Ο Ολυμπιακός καταρχάς ήταν πιο έτοιμος γιατί... Είδες. Από την άποψη, κοιτάξτε λίγο τι συμβαίνει. Ο ΠΑΟΚ εδώ πάνω στη Μακεδονία έχει ένα Φίλιππο Βέρειας σαν δυνατό αντίπαλο για να παίξει το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Και από εκεί και πέρα τα φιλικά περιορίζονται με αεροπό έδεσας, με φίβος οικειών και ένα που έγινε με την ΑΕΚ. Στην αντίθετη πλευρά όμως στην Αθήνα, η ομάδα της ΑΕΚ, του Διομήδη, του Δούκα, του Ολυμπιακού, δηλαδή οι ομάδες που είναι στην πεντάδα και μάχονται για την πεντάδα, κάνουν όλο το καλοκαίρι μεταξύ τους φιλικά. Επίσης ο Ολυμπιακός... Δεν οργανώνουμε ένα τουρνουά με ομάδες από τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, τη Σερβία. Φέτος ήταν να πάρει μέρος ο ΠΑΟΚ στα Σκόπια, αλλά με το θέμα που έγινε με την εθνική ομάδα, αποσύρθηκε η κεντρική ομάδα και οι γυναίκες. Όχι, δεν οργανώσουμε εμείς. Α, σωστό γι' αυτό. Από εκεί και πέρα όμως ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και 20 μέρες νωρίτερα την προετοιμασία, γιατί είχε το Challenge Cup. Έδωσε και 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν λίγο πιο έτοιμος. Εντάξει. Αλλά χατμπολικά αυτό είναι και το ταβάνι του Ολυμπιακού. Αυτό που είδατε στο ματ του Ευόσμου, όσοι το είδαν στην κρατική τηλεόραση, αυτό είναι και το ταβάνι του Ολυμπιακού. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει πιο πάνω η απόδοσή του. Για να γίνει δηλαδή μια διαφορετική εικόνα στον Ολυμπιακό που βλέπουμε, θα πρέπει να είναι ατομικές ενέργειες και να δώσει κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός. Αλλά σαν εικόνα είναι αυτό. Ενώ ο ΠΑΟΚ μπορεί. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ λίγο ακόμα να δώσει. Δηλαδή ο Μπόρις, ο Γκρίκ ας πούμε δεν έδειξε τίποτα ακόμα. Ο Πέγιοβιτς είχε κάποιες καλές στιγμές, κάπου χάθηκε στην πορεία. Ο Μαστορογιάννης έπαιξε πάρα πολύ λίγο. Έχει να δώσει πάρα πολύ ομάδα. Δηλαδή τα μηνύματα είναι πολύ πιο θετικά από την περσινή σεζόν. Ναι. Τουλάχιστον για το ρόστερ, έτσι. Και αυτό που είδαμε. Φίλος του ΠΑΟΚ σχολιάζει, ο Ολυμπιακός έδειξε καλύτερη ομάδα πάντως. Έτσι είναι αποφασίστη. Ήταν πιο έτοιμος, παιδιά, ήταν πιο έτοιμος, ξεκάθαρα. Όχι, okay, πάμε παρακάτω. Σήμερα. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ το βράδυ στις 9 η ώρα. 9. Στο κλειστό γήπεδο της ΧΑΝΣ ακριβώς. Δεν μπορούσε να πάει πιο νωρίς το παιχνίδι γιατί υπάρχει και το μπασκετικό ντέρμπι και η αστυνομία ήθελε να πάει 9 η ώρα το βράδυ το μάτς.
είναι για την τρίτη αγωνιστική. Αυτό το παιχνίδι μπήκε μεσοδόμο. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Μην το πεις. Γιατί μην το πω. Άστο. Κάτι σκέφτηκε. Αυτοί που σκέφτηκες εσύ το έχουν σκεφτεί και με 1500 άλλοι νωρίτερα από σένα. Εκεί τι θα γίνει. Αλλά ναι. Άστο. Στο γήπεδο της Χάνθ, το γνωστό. Ναι. Στο κλειστό γήπεδο, ναι, στο λευκό πλήγο. Που παίζαμε κάποτε εμείς που ήταν ανοιχτό. Και έκλεισε. Ναι. Ωραία. Ναι. Εκεί. Αγώνας πρωταθλήματος. Πρωταθλήματος, τρίτη αγωνιστική είναι αυτή. Εντάξει, μια Χάνθ η οποία αποτελεί παραδοσιακά δύναμη στο ελληνικό χάντμπολ, αλλά δεν έχει την ομάδα για να βρίσκεται στην πεντάδα. Φέτος θα παλέψει για να παραμείνει στην κατηγορία. Ποτέ δεν κέρδισε και ο ΠΑΟΚ εύκολα. Ποτέ δεν κερδίζει γενικά ο ΠΑΟΚ εύκολα τη Χάντ, αλλά άμα δεν κάνω λάθος και την προϊστορία που κοιτούσα προηγουμένως, ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος εκεί μέσα. Ναι. Αλλά εντάξει, όταν μια εσύ τα μάτς της Έδεσσα σου λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και στην Έδεσσα πάντα κερδίζει, αλλά το κερδίζει δύσκολα. Ναι. Αλλά η προϊστορία πάντα μιλάει. Προβλήματα δεν υπάρχουν αγωνιστικά για τον ΠΑΟΚ. Σημειώνουμε και αυτό. Ναι. Περιμένουμε να δούμε και κάποιες αλλαγές, μήπως έτσι πάρουν χρόνο συμμετοχής οι πιο νεαροί, ο Καλόμητρος, ο Κολοβός, γενικά παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής. Και η προστορία όντως, έχω δίκιο, ο ΠΑΟΚ είναι αείδητος στην έδρα της ΧΑΝΤ. Mm-hmm. 12 αναμετρήσεις, 11 νίκες, 1 ισοπαλία. Και το παιχνίδι γίνεται σήμερα το βράδυ, καθώς το Σάββατο ο ΠΑΟΚ θα είναι στη Μάλτα, mm-hmm. αγωνίζεται για το Challenge Cup, πρώτο παιχνίδι. Απέναντι στην μαλτέζικη Allianz, αν τη διαβάζω σωστά. Ο Παναλυτικός βέβαια είναι και στην Θεσσαλονίκη, 14 ή 15 Οκτωβρίου. Ο ΠΑΟΚ, για όσοι το γνωρίζουν, φέτος παίζει στο Challenge Cup. Πρώτος, τώρα αυτός είναι ο δεύτερος γύρος που θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει και ξεπεράσει τη μαλτέζικη Allianz, στη συνέχεια προχωράει και θα βγει μπροστά του μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα, την τουρκική Gestepe, η οποία έχει 1,5 εκατομμύριο budget στο hardball. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το έργο μετά συνέχεια γίνεται δύσκολο. Κοιτούσα και προηγουμένως και λίγο έτσι τα θέματα της Ευρώπης στο ΠΑΟΚ στο hardball. Αυτό έχει παίξει μέχρι τώρα, χωρίς αυτό το παιχνίδι που έρχεται, 29 παιχνίδια στην Ευρώπη. Ναι. Ναι, 29 παιχνίδια. Και η τελευταία του παρουσία ήταν το 13-14. Ενώ το πρώτο παιχνίδι στην Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ, τώρα θα σας γυρίσω πολύ πίσω, ήταν 30 Σεπτεμβρίου του 2006 με την Βαρντάρ Σκοπίων στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Το πρώτο μάτς. Πάω γενικά, επιστρέφει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι καλό αυτό και για το σύλλογο και για τους αθλητές. Μα θα έχει ένα χειμώνα με πολλούς αγώνες ευρωπαϊκούς ο ΠΑΟΚ σύλλογος. Δηλαδή ναι. Δεν θα έχει το ποδόσφαιρο, αλλά θα παίζουν όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Γιατί και το βόλεϊ είναι και το χάντμπολ είναι φέτος και τα κορίτσια σήμερα το ποδόσφαιρο παίζουν στο Champions League. Μόνο το ποδόσφαιρο δεν είναι, παιδιά, μην τα παραλέμε. Καλά είναι, καλά είναι. Ναι. Γιατί είναι και το Talent Cup των γυναικών, ε. Α, το χάντμπολ, ε. Ναι, και αυτό 11 ή 12 του μηνός θα παίξει με την Γκετσίβο Τούσλα. Τη Βοσνία είναι αυτή. Ναι. Πρώτο παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Για να έχουμε κάτι άλλο, θα είσαι και στην Τούμπα, έτσι. Στην Τούμπα, το βράδυ θα είμαστε και στο γήπεδο της Χάντς. Θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία έτσι, να ενημερωθεί και για θα τα έχουμε δύο. Live μέσα το ΠΑΟΚ ΣΕΡΕ. Να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Γιάννη. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια. Γεια. Πάμε. Έλα, λίγο νεύρο θέλω, λίγο νεύρο. Γεμάτη μέρα. Έχουμε δουλειές. Γεμάτη μέρα. Για όλα αυτά τα τμήματα που αναφέραμε, ποδόσφαιρο, χάντμπολ, μπάσκετ, και τα λοιπά και τα λοιπά. Το μπάσκετ φυσικά κλέβει την παράσταση. Η γνωστή αγωνία που έχει αυτό το άθλημα, γιατί νομίζω ότι μόνο βλέποντας μπάσκετ έχει αγωνία. Έτσι νομίζω. Τι λες, δεν Τρομπατζόγλου, τι λες. Δηλαδή τώρα στο Λάρισα ΠΑΟΚ όταν ήταν το 88 και τους έβλεπες να δεν ήταν τα νεύρα στους τσατάλια. Όχι. Καλά. Πριν το φάμε. Καταρχάς είναι άλλο να είσαι στο γήπεδο και άλλο να βλέπεις τηλεόραση. Η τηλεόραση σου δημιουργεί πρόβλημα. Το χειρότερο είναι το ραδιόφωνο. Εντάξει, το ραδιόφωνο είναι δύσκολο. Να ξεχάσω έναν ημιτελικό με την Αμό Μόσχας που όταν που κριθήκαμε με Τρέβο Ράφιν στο τελικό που ήταν. Ναι. Που παίζαμε. Δεν είχε τηλεοπτική καλύψη και το άκουγα από το ραδιόφωνο. Κερδίσαμε 9 πόντους. Νόμιζα να τα πάθω κεφαλικό ακούγοντας μπάσκετ από το ραδιόφωνο. Πραγματικά δηλαδή ήταν κακιά στιγμή. Και το Άρης ΠΑΟΚ είναι Άρης ΠΑΟΚ. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο. Το Άρης ΠΑΟΚ το δούμε στην τηλεόραση. Η Άρης το δείχνει. Βεβαίως. Η ΕΡΤ έχει πάρει όλα τα παιχνίδια στο
και στο κύπελο. Έχει πάρει τις 11 ομάδες στο πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινάει, και έχει πάρει και τους αγώνες κυπέλου. Λοιπόν, πλησιάζουμε παραπέντε. Πρέπει να συνηθίσουμε να είμαστε συνεπείς και σωστοί, να κλείνουμε παραπέντε. Έτσι πρέπει. Και οι προηγούμενοι να το κάνουν αυτό, Δημήτρη μου. Δεν τους ξέρω. Ναι. Παραπέντε κλείνουν, εντάξει, παρά δύο. Παραπέντε να κλείνουν. Μίζω από παρά επτά. Κάπου εδώ θα δώσουμε τις κιτάλες στον Κώστα τον Βασιλόπουλο και στον Γρηγόρη τον Ατρίδη. Να είστε όλοι καλά. Νίκες για τις ομάδες μας. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.